Πρωταθλήτρια στο ακριβό ρεύμα αναδεικνύεται η Ελλάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύθηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ότι θα συνεχιστούν οι επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος. Ωστόσο, οι καταναλωτές τις θεωρούν σταγόνα στον ωκεανό των συνεχών ανατιμήσεων. Αυξήσεις φωτιά καταγράφει για ακόμα μία φορά η χοντρεμπορική τιμή του ρεύματος, γεγονός που φέρνει και νέο πονοκέφαλο στους καταναλωτές. Δεν το βάζω το air conditioning καθόλου να δουλέψει, γιατί δεν μπορώ να το υποστηρίξω οικονομικά. Η νέα εβδομάδα ξεκίνησε με αυξήσεις της τάξης του 108% και την τιμή της μεγαβατόρας να διαμορφώνεται στα 163 ευρώ από 78 ευρώ χθες. Τις βραδινές ώρες δε, που μπαίνουν σε λειτουργία οι ακριβές μονάδες φυσικού αερίου, οι τιμές εκτινάσσονται ακόμα και πάνω από τα 500 ευρώ. Έτσι, η χώρα μας κατέληξε να έχει σήμερα την ακριβότερη τιμή ρεύματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το αισιόδοξο, ωστόσο, είναι πως ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πως όσο καιρό και αν διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα οι τιμές, οι καταναλωτές θα συνεχίσουν να βλέπουν επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος, ώστε η τιμή της κιλοβατόρας να μην ξεπερνά τα 15 λεπτά. Πολλοί καταναλωτές όμως χαρακτηρίζουν την επιδότηση σταγόνα στον ωκεανό. Εμένα μου ήρθε 73 ευρώ ο λογαριασμός. Και ήταν η επιδότηση 1,75. Εγώ στο εξοχικό έχω μοτοσυναγερμό, τα φώτα έξω και το ψυγείο. Και μου ήρθε 335 και δεν έχω βάλει κλειδί. Η επιδότηση που δίνει το κράτος. Επιδότηση. Έγραφα από κάτω 2,5 ευρώ έσχος. Γιατί όμως η Ελλάδα κάνει πρωταθλητισμό ακρίβεια στο ρεύμα? Όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης περνούν την ενέργειά τους από το χρηματιστήριο ενέργειας γύρω στο 20-30%. Η Ελλάδα περνάει την ενέργειά της 85-90%. Θα μπορούσε το 80-70% να συνάπτεται με προθεσμιακά συμβόλαια, με κλειδωμένες εννοώ τιμές για 2-3 χρόνια, κάτι το οποίο κάνει η υπόλοιπη Ευρώπη. Εκεί που μπήκε στο χρηματιστήριο παίζονται παιχνίδια τέτοια, κερδοσκοπικά, που χτυπάνε τον κόσμο στην τσέπη. Πολλοί μάλιστα αναρωτιούνται γιατί η Ελλάδα με τον άφθονο και δωρεάν ήλιο και άνεμο έχει τόσο υψηλές τιμές. Εδώ 300 η μεγαβατόρα στην Ελλάδα, 18 στην Νορβηγία που δεν έχει ήλιο. Δεν υπάρχουν αποθηκευτικά συστήματα καθόλου στην Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες του Βορρά. Άρα, όσοι πράσινη ενέργεια δεν καταναλώνεται, πετιέται αντί να αξιοποιείται και έτσι μπαίνουν σε λειτουργία οι ακριβές μονάδες φυσικού αερίου που εκτοξεύουν τις τιμές στα ύψη. Ο Πρωθυπουργός πάντως ετοιμάζεται να στείλει επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν ώστε να αναδείξει το θέμα των στρεβλώσεων στην αγορά ενέργειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.